οι συνάδελφοι, η πλειοψηφία δηλαδή των συναδέλφων ενδιαφέρονται ή παρακολουθούν τους απολογισμούς που κάνουμε. Εγώ για να σας δώσω και περισσότερο χρόνο, να σας διευκολύνω, σας καταθέτω τον απολογισμό. Ωραία. Και... Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Όχι, για να μην σταματήσετε. Το λέω ευγενικά. Ο απολογισμός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κρίνεται μόνον ή κυρίως με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, όπως υπόθηκε κατά κόρο από αυτό το βήμα. Κρίνεται κυρίως στην πραγματική κατάσταση, την οικονομική, κοινωνική και συνολική κατάσταση των εργαζομένων και του λαού, και τα αποτελέσματα ενός απολογισμού οφείλουν, εκτός από τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, τα οποία δίνουν και υπάρχουν τέτοια στις εκθέσεις που μας δόθηκαν, να απαντούν με ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο σε τι βαθμό η πολιτική, τα έργα και οι παρεμβάσεις της περιφέρειας, του Δήμου και οποιοδήποτε άλλου φορέα αντιμετώπισαν τα καυτά προβλήματα του λαού μας. Και από αυτή την άποψη λείπουν και δεν απαντιόνται από τις εισηγήσεις και τα γραπτά που μας δόθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αποτελέσματα για το καυτό πρόβλημα της ανεργίας, για τη φτώχεια στην οποία ρίχνουν το λαό οι πολιτικές της κυβέρνησης, ειδικά της τελευταίας αυτής της τρικομματικής κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν απαντιόνται με συγκεκριμένο τρόπο, σύμφωνα με τις ανάγκες, οι παρεμβάσεις για έργα υποδομών, χαρακτηριστικό το παράδειγμα της τραγικής κατάστασης με τις πλημμύρες που ζήσαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά και συνολικά δεν απαντιόνται και δεν μπορούν, όπως θα πω παρακάτω, να απαντηθούν οι παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για τα εργασιακά, κοινωνικά και άλλα δικαιώματα των εργαζομένων, για το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του, για τα δάση. Η αιτία, κατά τη γνώμη μας, και εδώ δεν συμφωνούμε με το διαχωρισμό που γίνεται από τις παρεμβάσεις και τις εισήγησης του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών, ότι φταίει η κεντρική διοίκηση που δεν έδωσε κάποιους πόρους στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η αιτία είναι ότι και οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές ακολουθούν την πολιτική της κυβέρνησης, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κεντρικό χαρακτήρα σε αυτή την πολιτική της ιδιωτικοποίησης όλων των βασικών κοινωνικών λειτουργιών, των υποδομών, της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως έχουμε πει από αυτό το βήμα, της διαχείρισης του υδατικού πλούτου, της διαχείρισης της παραλίας, του δημόσιου χώρου, με όλα τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, ελληνικό, παραλιακό μέτωπο και ούτω καθεξής. Είναι μια πολιτική που ακολουθεί με ευλάβεια η περιφερειακή πλειοψηφία και οι παρατάξεις που ακολουθούν την τρικομματική κυβέρνηση, όπως εκφράζονται σε αυτή την αίθουσα. Μια πολιτική που θεωρεί ότι θα έρθει ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, με το να παραδοθούν στους πολυεθνικούς επιχειρηματικούς ομίλους όλα τα δημόσια αγαθά, ο δημόσιος χώρος, η διαχείριση των υδάτων, της ενέργειας, με όλα όσα έχουμε πει και από αυτό το βήμα και εμείς ως παράταξη και άλλες παρατάξεις. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα
το οποίο δεν είναι βυζαντινολογία, όπως επίσης είπανε κάποιοι συνάδελφοι από την πλειοψηφία, είναι το πολιτικό πρόβλημα στο οποίο η πλειοψηφία και οι παρατάξεις που ακολουθούν την τρικομματική κυβέρνηση επιμένουν, και αυτό δεν αφήνει κανένα περιθώριο, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρέμβασης υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και λαϊκών προβλημάτων. Και αυτό δεν είναι συγκυριακό κατά τη γνώμη μας, είναι η ουσία της καλλικρατικής μεταρρύθμισης, που σύμφωνα με την εισηγητική του έκθεση είναι ο δεύτερος βραχίωνας των μνημονίων, έτσι τοποθετείται τότε στην εισήγηση, της πολιτικής δηλαδή που εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις του Παπανδρέου, του Παπαδήμου και της τρικομματικής αυτής άθλιας τρικομματικής κυβέρνησης. Αυτός ήταν ο ρόλος του Καλλικράτη, που είναι συνολικό πρόβλημα πολιτικής και στρατηγικής. Δεν θέλουν την τοπική αυτοδιοίκηση, είπε και ο Περιφερειάρχης και οι άλλοι αντιπεριφερειάρχες. Το αντιστρέφουμε αυτό. Την θέλουν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση ως μέρος του συνολικού κρατικού πολιτικού συστήματος να εφαρμόζει την γραμμή και τη στρατηγική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα μνημόνια, στις δανειακές συμβάσεις, συνολικά σε μια αντιλαϊκή πολιτική που ξεθεμελιώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις δημοκρατικές ελευθερίες. Και αυτή είναι η αιτία που, και δεν βλέπω καθόλου να έχετε προβληματισμό σε αυτό, η αιτία που έρχεται σε μεγαλύτερη απόσταση όχι μόνο το κεντρικό κράτος και οι κυβερνήσεις που το διαχειρίζονται, και όποια κυβέρνηση θα το διαχειριστεί στην επόμενη περίοδο κατά τη γνώμη μας, αλλά έρχεται σε μεγάλη απόσταση και σε αντίθεση και η περιφερειακή και η τοπική διοίκηση, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Είναι η ουσία της κρίσης του πολιτικού συστήματος και δεν πρόκειται του αστικού πολιτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα, κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό, και δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι απλά θέμα διαχείρισης. Η εποχή αυτή σε μια κρίση του συνολικού συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, που προκειμένου να ανατάξει τα κέρδη του και να δώσει κερδοφορία με μια αντιλαϊκή ανάπτυξη, προσαρμόζονται σε αυτή τη γραμμή περιφερειακές και τοπικές αρχές. Από αυτή τη σκοπιά είναι που συγκρουόμαστε και με την πολιτική στα απορρίμματα και στη διαχείριση των υδάτων και των ενεργειακών πόρων και του φυσικού πλούτου. Με αυτή την έννοια, και τελειώνω γιατί είναι πολλά τα ζητήματα, υπάρχει και θέμα αντιμετώπισης όχι απλά των υπηρεσιών, του προσωπικού και των εργαζομένων στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε περιφέρειες και δήμους. Όταν υποβαθμίζεται και καταρακώνεται ή καταργείται η διαχείριση των δημόσιων αγαθών, των κοινωνικών αγαθών, και ιδιωτικοποιούνται και παραδίδονται στα ιδιωτικά συμφέροντα οι λειτουργίες, τότε έχουμε απολύσεις, και θα έχουμε απολύσεις στην επόμενη περίοδο, και δεν ακούστηκε από αυτό το βήμα ποια θα είναι η πολιτική. Πάλι θα προσαρμοστεί η πλειοψηφία της περιφέρειας. Έχουμε απολύσεις και υποβάθμιση των εργαζομένων και του προσωπικού. Τη στιγμή που είναι αναγκαίες προσλήψεις σε ειδικότητες οι οποίες θα αναβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον, τα δάση, τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότητες κοινωνικού χαρακτήρα για παροχή κοινωνικού έργου. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, έχουμε υποβάθμιση ακριβώς και των υπηρεσιών, του προσωπικού, απολύσεις, και αυτή είναι η απόρρια εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Είναι κατεξοχήν πολιτικό το πρόβλημα, είναι κατεξοχήν σοβαρή ευθύνη και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, που προσαρμόζονται και υποτάσσονται στη μετάλλαξη, σε μια μετάλλαξη που οδηγεί στην αντιμετώπιση κάθε δημόσιου και κοινωνικού αγαθού σε ιδιωτικοποίηση υπέρ των μεγάλων συμφερόντων. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής αυτή την περίοδο,
Και με αυτή την έννοια η μόνη λύση κατά τη γνώμη μας είναι η ύπαρξη εργατικού λαϊκού κινήματος και πολιτικών δυνάμεων που θα συγκρουστούν με αυτή την πολιτική, η δημιουργία άλλης στρατηγικής και γραμμής που θα μπορέσει να ανατρέψει συνολικά αυτή την αντιλαϊκή λέλαπα, η οποία καταστρέφει όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά και την κύρια παραγωγική δύναμη της κοινωνίας που είναι ο άνθρωπος, οι εργαζόμενοι εντός και εκτός περιφέρειας. Και αλλά αυτό πρόκειται για συζήτηση, σε αυτό το θέμα είναι μια συζήτηση άλλης φάσης που εμείς απλώς υπογραμμίζουμε ότι δεν μπορεί στα πλαίσια αυτών των θεσμών, αυτού του πλαισίου να αντιμετωπιστεί μια τέτοια εναλλακτική. Είναι ζήτημα μιας συνολικής ανατροπής. Με αυτή την έννοια καταψηφίζουμε τον απολογισμό της περιφέρειας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πόσο έχω, τι χρόνο έχω κύριε Πρόεδρε? 4 λεπτά. Θα κάνω τα 2 εγώ μόνο. Θα καταθέσω γραπτός, έχετε πάρει όλη την εισήγηση αυτού του απολογισμού. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει πάρει. Θα τη δώσω όπως είναι, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ότι τουλάχιστον, γιατί άμα διαβάσω θα διαβάσω πάνω από μισή ώρα. Τουλάχιστον πρέπει να σας πω ότι αυτές τις ημέρες, αυτές τις πλημμύρες που περάσαμε την Παρασκευή, καταρχήν ήταν μια θεομηνία που είχαμε να τη δούμε 60 χρόνια. Εγώ δεν ρίχνω ευθύνες σε κανέναν, αλλά η περιφέρεια να ξέρετε ότι ήταν από την πρώτη στιγμή 5.30 ώρα το πρωί χωρίς να έχει ενημερωθεί από την ΕΜΗ ή από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι θα υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Μας είχαν ενημερώσει μόνο για βροχές και καταιγίδες όπως πάντα μας ενημερώνουν. Δυστυχώς όμως ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν είχε ξανασύμβει στα τελευταία 60 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν δεν ρίχνω ευθύνες σε κανέναν από αυτά που λέτε εσείς. Τα ρέματα ήταν καθαρισμένα. Τα φρεάτια ήταν καθαρισμένα. Αλλά το φρεάτιο που έχει έναν αγωγό σε μέγεθος, ξέρω και εγώ, ενός μέτρου διαμέτρου και όταν το νερό που μπήκε μέσα ήταν πολύ περισσότερο, δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και πέταγε τα φρεάτια ψηλά. Γι' αυτό λοιπόν μην ψάχνετε να βρείτε ευθύνες, εκτός να τα βάλετε με το Θεό. Γιατί οι θεομηνίες έρχονται και παρέρχονται. Λοιπόν, για να μην με κόψουν, γιατί πάντα με κόβουν με αν είμαι από τους κομμένους της περιφέρειας. Λοιπόν, θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα. Ότι ταυτόχρονα στις 5.30 ώρα το πρωί, μαζί με τον Περιφερειάρχη και με τους αντιπεριφερειάρχες, γιατί μιλάγαμε από το πρωί, στείλαμε μηχανήματα και θέλω να τα διαβάσω να τα ακούσετε, γιατί πολλοί ρωτούν, στο πάτημα Χαλανδρίου, στο Δέλτα Φαλήρου, στο ρέμα της Πυκιοδάφνης, στην Αγία Σάνης, στο Χαϊδάρι είχαμε πτώση βράχων από το βουνό, στο ρέμα, την Παντέ, λοιπόν σας παρακαλώ πολύ, είπα να σας πω ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα, εάν νομίζετε να σταματάω και φεύγω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω. Ρέμα Χαλανδρίου, ένα λεπτό. Φεάτια στο Υπουργείο Μεταφορών. Ρέμα Ηλισσού, Πέραμα, 25 Μαρτίου. Δραπετσόνα, Περιφερειακός Εγάλαιο, Ασπρόπυργος. Ντράφη, Λεωφόρος Σπάτων, Αχαρνές, Κοπή Δέντρων και Σπάτα. Δηλαδή ταυτόχρονα 5.30 ώρα το πρωί μέχρι το μεσημέρι είχαμε και πολλά. Ευχαριστώ πολύ που με αφήσετε έστω και εμείς για 2 λεπτά. Ο κύριος Χαπάτας. Τα καταθέτω όλα. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρή η σημερινή συνεδρίαση, θα πρέπει να ξεκινήσω από ένα παράπονο. Είναι δικιά μας ευθύνη να ανεβάσουμε το επίπεδο του Περιφερειακού Συμβουλίου και είναι δικιά μας ευθύνη να μπορέσουμε να συνεννοούμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά. Κάνω έκκληση άλλη μια φορά, όσο μπορούμε να κρατάμε και τις διαδικασίες αλλά και τη σοβαρότητα που αρμόζει εδώ. Στο θέμα μας, θα ξεκινήσω αρχικά με την έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη, επειδή δεν έχω χρόνο, πάρα πολύ γρήγορα. Αρχικά θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός που πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή τη στιγμή απασχολεί 6 ανθρώπους, από ό,τι γνωρίζουμε.
σαφώς και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν φτάνουν και θα πρέπει να ενισχυθούν και να στελεχωθούν και με εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και να έχουν την πλήρη υποδομή που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο, στην αναφορά που κάνουν στην σελίδα 85 όπως μας έχετε καταθέσει, που αφορά τη διαθεσιμότητα και το άρθρο 102 του συντάγματος. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη θέση είναι στη σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι πρέπει να τη λάβει υπόψη και η διοίκηση της περιφέρειας. Σε σχέση, ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε το χρόνο να αφαιρθούμε παραπάνω στα θέματα της έκθεσης. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε. Σε σχέση με τον απολογισμό και σε ό,τι έχει να κάνει με τον οικονομικό απολογισμό αρχικά, σε μας υπάρχει μία απορία, γιατί δεν υπάρχει αναφορά στο κόψιμο κατά 60% της ΣΑΤΑ και στο κόψιμο των ΚΑΠ κατά 50%. Δεν υπάρχει καμία αναφορά και θεωρούμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις θα δημιουργήσουν τέτοια μαύρη τρύπα στην οικονομία που το αποτέλεσμα αυτής της μαύρης τρύπας θα είναι περαιτέρω κόψιμο και των υπόλοιπων εσόδων που μπορεί να έχουμε να διαχειριστούμε. Σε σχέση με το Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, θεωρούμε ότι δεν έγινε η αξιολόγηση που πρέπει στα έργα που ήδη έχουν εκτελεστεί και ακόμα ότι συγκεκριμένα κονδύλια έχουν τέτοια λάθος κατεύθυνση. Για παράδειγμα, είναι αυτό το τελευταίο που πέρασε από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει να κάνει με τον σταθμό στην οδό Ράμφου και τα τρία υπόγεια γκαράζ. Σε σχέση πολύ γρήγορα με το τεχνικό πρόγραμμα και τα έργα υποδομής, νομίζουμε ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα συντήρησης του οδικού δικτύου. Υπάρχει ανάγκη ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος, ειδικά στην Βόρεια και Ανατολική Αττική. Υπάρχει ανάγκη για δημιουργία υποδομών σε σχέση με τα υγρά απόβλητα στο λιγανοπέδιο. Υπάρχει ανάγκη για επίγουσα ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων που γίνονται στην περιφέρεια και θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση εναρμονίζεται με κεντρικές αποφάσεις του κράτους στο fast track είναι επιζήμιες για την περιφέρειά μας. Θα θέλαμε να σταθούμε σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τις κοινωνικές δράσεις της περιφέρειας. Ακόμη μια φορά να επισημάνουμε ότι συγκεκριμένες δράσεις στη συγκεκριμένη εποχή έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να εκτελεστούν και υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολίτες που περιμένουν από μας. Θα θέλαμε να η πολιτική της περιφέρειας να εστιάζεται σε τομείς όπως η δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών, η δημιουργία γυροκομείων, βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες, βοήθεια σε ανέργους, βοήθεια σε ανθρώπους που είναι τοξικοεξαρτημένοι, προγράμματα ειδικά για την νεολαία που αυτή τη στιγμή πλήττεται από το μεγάλο ποσοστό ανεργίας, βοήθεια στα υπάρχοντα κοινωνικά παντοπολία που υπάρχουν στους Δήμους με και υλικοτεχνική υποδομή αλλά και πόρους, βοήθεια σε κοινωνικά ιατρεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αλλά και φαρμακεία. Θα θέλαμε επίσης να εστιάσουμε στο πρόβλημα της σύντησης απόρων που υπάρχει σήμερα. Θα θέλαμε να επαναφέρουμε για άλλη μια φορά το θέμα της σύντησης των απόρων μαθητών που το βάλαμε σε προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία όμως δεν συζητήθηκε. Θα θέλαμε να πούμε ακόμα ότι είναι ανάγκη να στελεχωθεί με προσωπικό μόνιμου χαρακτήρα η περιφέρειά μας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της.
να στελεχωθεί με προσωπικό, όχι με τις διαδικασίες προσλήψεων ΜΚΙΟ, αλλά με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα. Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο σας, αλλά θέλω να αφαιρθώ σε 2-3 ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα περιβαλλοντολογικής πολιτικής. Υπάρχει παντελής έλλειψη σχεδιασμού σε ό,τι έχει να κάνει με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Το έχουμε βάλει αρκετές φορές το θέμα εδώ. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει πολιτική πρωτοβουλία από τη μεριά της περιφέρειας. Δεν έχει προχωρήσει. Έχουμε ζητήσει να γίνει ουσιαστική διεργασία στα θέματα των υδατοκαλλιεργειών και έχουμε ζητήσει επίσης να γίνει σοβαρή μελέτη στα θέματα των φωτοβολταϊκών. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Περιφερειάρχης, η συμπαραστάτης του Περιφερειάρχη, της Περιφέρειας, του Δημότη μάλλον και της επιχείρησης, η εκπρόσωπη των παρατάξεων, οι περισσότεροι αντιπεριφερειάρχες, τώρα έχουν μείνει ακόμα 11 ομιλητές. Νομίζω ότι πια αναπτύχθηκε αρκετά το θέμα και από τις δύο πλευρές. Οι 11 ομιλητές, ο χρόνος είναι για 3 λεπτά στον καθένα, αυστηρά. Θα κόβεται δηλαδή για να μπορέσουμε να κλείσουμε και να τελειώσουμε έγκαιρα. Άρα λοιπόν, να δώσουμε 3 λεπτά αυστηρά. Θα αφαιρείτε το λόγο, σας το λέω, μην έχει κάποιος παράπονο ή διαμαρτυρηθεί. Ο κύριος Δαμάσος έχει το λόγο. Πρόεδρε, άκουσα προσεκτικά τη 45 λεπτή εισήγηση του κ. Περιφερειάρχη. Με προσοχή, άκουσα για μια ακόμη φορά και τα περί περιφερειακού σχεδιασμού. Ξέρετε, ο κ. Περιφερειάρχης θα διαβάζει από μέσα, εμείς στο τέλος θα τα μάθουμε απ' έξω και δεν είναι βέβαια πάντα κακό αυτό. Απλώς κατά την άποψή μου, αυτές οι μακροσκελείς και εξουθενωτικές τοποθετήσεις τελικά δεν νομίζω ότι βοηθούν την πραγματική κατανόηση της ουσίας των θεμάτων. Σε έναν απολογισμό, η άποψή μου είναι ότι μόνο πολιτικά αξίζει να τοποθετηθεί κανείς. Και το πολιτικό πλαίσιο και τη στάση της παράταξής μας νομίζω ότι το έθεσε με το καλύτερο δυνατό τρόπο ο Βασίλης Κικίλιας. Κάνοντας ένα λοιπόν συμπληρωματικό πολιτικό σχόλιο, θα έλεγα ότι θα περίμενε κανείς έναν απολογισμό να ακουστεί και τι δεν έχουμε κάνει καλά. Να ακούσουμε έστω και έναν ψήθυρο αυτοκριτικής, να στιγματίσουμε λάθη, να πούμε για παραλήψεις και τελικά να υποσχεθούμε ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όχι όμως. Εμείς θα κάνουμε όλα τέλεια. Κάνουμε δράσεις πρωτόγνωρες για την ελληνική κοινωνία, προωθούμε μεταρρυθμίσεις που κανείς άλλος δεν μπορεί να τις κάνει, κάνουμε αλλαγές που πάνε τη χώρα μπροστά. Ακόμα και αυτά που προεκλογικά ήταν τελείως αντίθετα με αυτά που έλεγε η διοίκηση, όπως η απαρέγκλητη ας πούμε τήρηση του περιφερειακού σχεδιασμού, τώρα άκουσα ότι ήταν μέρος τελικά του αρχικού σχεδιασμού. Ακόμη και οι αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι είναι προφανώς ο ρόλος τους κομμένος και με αυτόν τον τρόπο ακυρώνουν και τη μεγάλη ιδέα της αυτοδιοίκησης που είναι η αποκέντρωση, και αυτούς στο σύνολό τους, κάποιοι είχαν άλλες φωνές, ευχαριστημένους τους άκουσα. Πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι κάπου να ελέγξουμε λίγο όλοι μας τον αυτοθαυμασμό που αισθανόμαστε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλά γιατί εποχές άλλαξαν, τα μεγάλα λόγια ακούγονται ειρωνικά σε μια κοινωνία που καταραίει, γιατί οι εγωπάθειες και οι λεονταρισμοί ήταν χαρακτηριστικά ενός συστήματος που δεν έχει πλέον αντίκρισμα στην κοινωνία. Ακόμα και οι αναφορές του Περιφερειάρχη στα πεπραγμένα της Ανατολικής Αττικής σε σχέση με τη Ρικομέξ και τη μεταφορά των μαθητών, της Ανατολικής Αττικής που άφησε ταμείο 30 εκατομμύρια ευρώ και απλά εφάρμοσε δικαστικές αποφάσεις και εκτέλεσε διοικητικές πράξεις, δεν είναι άξιες κατά τη γνώμη μου σχολιασμού και απάντησης, διότι στοχεύουν σε παλιές κομματικές πρακτικές που δεν αφορούν πλέον κανέναν. Εμείς φίλες και φίλοι θέλουμε μια αυτοδιοίκηση που δεν θα αντιδράσει μικρό παιδί που του παίρνουν τα παιχνίδια, θα παλεύει, θα διεκδικεί την οικονομική αυτοτέλεια και τη διοικητική αυτονομία της. Θα έχει συμμετοχικότητα, συλλογικότητα, θα προωθεί την αποκέντρωση και θα έχει δυναμισμό και επαφή με την κοινωνία.
ως μείζωνα αντιπολίτευση είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε σε όλα αυτά, όπου και όποτε νομίζετε ότι χρειάζεται τη βοήθειά μας. Δεν μηδενίζουμε το έργο σας που αποτελεί η περιφέρεια, αναγνωρίζουμε καλές προσπάθειες και καλές προθέσεις και σημαντική προσπάθεια. Τέλος, λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη με αυτά που είπε η κυρία Κυπριανίδου και ο κύριος Καπάταης για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Όχι τόσο γιατί είχα την ανάγκη της αυτοικανοποίησης ή του χειροκροτήματος της μια παράταξης ή την ανοχή της άλλης, αλλά γιατί αυτό ήταν το καθήκον μας. Το έργο που παρουσιάζουμε, ο απολογισμός που παρουσιάζουμε, είναι για να τον συζητήσουμε και βεβαίως να δούμε και λάθη αν υπάρχουν για τα επόμενα που θα σχεδιάσουμε, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει εδώ να υποθούν αλήθειες. Λοιπόν, ζητάω τη συγκατάθεση του Περιφερειάρχη. Ζητάω συγκατάθεση του σώματος και παρακαλώ πάρα πολύ, όχι ο πρόεδρος, αλλά το σώμα να με διακόψει αν κρίνει ότι ξέφυγα και δεν είπα αλήθειες. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα. Όσο αφορά λοιπόν την τελευταία, τέλειωσε ό,τι έγραψα. Αλήθειες και μόνο. Όσο αφορά τον απολογισμό και όσο αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Απορώ πως βρίσκω τη δύναμη της φωνής και δεν έχω πάθει αφωνία. Και δεν έχω πάθει αφωνία. 2 χρόνια απέφυγα το μικρόφωνο. Γιατί είπα αυτό που λέει ο Σγουρός. Με έργο πάμε μπροστά. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να παρελθοντολογώ. Αλλά δεν είναι και του χαρακτήρα μου να κουκουλώνω πλέον. Το Ταμείο της Ανατολικής Αττικής δεν ήταν 30, ήταν 24. Αν ήταν 24.300, κύριε Δαμάσκο, αύριο στις υπηρεσίες, εγώ να διορθωθώ ή εσείς. Δεν είναι εκεί το θέμα μου, προς Θεού. Το Ταμείο αυτό, μέσα στα 24, είχε και 8 εκατομμύρια που, από το Υπουργείο Εσωτερικών, και καλώς τα είχατε πάρει για τις μεταφορές των μαθητών. Τα υπόλοιπα δεν φτάνανε, όχι για να πληρώσουμε τα εκτελούμενα έργα, αλλά ούτε για να δημοπρατήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Και ξέρετε γιατί δεν έφτανε. Στην Ανατολική Αττική, παρακαλώ το σώμα, όποτε με διακόψει θα κατέβω αμέσως. Όλο το σώμα. Έχετε ένα λεπτό, κύριε. Στην Ανατολική Αττική, αυτά πρέπει να ακουστούν πια. Έχετε με ένα εκατομμύριο στη διάθεσή σου, μπορούσες να δημοπρατείς 50 έργα συγχρόνως. Και όποτε μπορούσες τα έκανες. Έτσι λοιπόν όλα αυτά ήτανε σε ένα τετράδιο, σε ένα πίνακα απλωμένα. Πάμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή αναφερθήκατε αρκετοί στις θεομηνίες, στις πλημμύρες κλπ. Στην Ανατολική Αττική, κύριε Σγουρέ, δεν μπορείτε να κάνετε έργα. Γιατί τα έργα των προκατόχων σας, τα οποία έργα από ό,τι λένε οι μηχανικοί, ούτε εσείς είστε ούτε εγώ, εμφανίζουν ατέλειες και πρέπει να βοηθήσετε να διορθώσουμε τα πρώην έργα στην Ανατολική Αττική και όχι να φτιάξετε και ποτέ έργα. Από τι χρήματα. Και θα σας αναφέρω παραδείγματα. Κυρία Κυσίρα, παρακαλώ. Ασοπός ποταμός. Κυρία Κυσίρα, ασοπός ποταμός. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έληξε ο χρόνος σας, παρακαλώ. Το σώμα να με διακόψει, όχι, και θα κατέβω αμέσως. Εγώ παρακαλώ. Έτσι, σε παρακαλώ. Ολοκληρώστε τη φράση σας, κυρία Κυσίρα. Δεν γίνεται, πρόεδρε, δεν γίνονται να ακούγονται αναλήθειες και εμείς να λέμε δεν ξέρουμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Κάποιοι εργαζόμαστε γιατί αυτό είναι το καθήκον μας. Ασοπός ποταμός. Ζαρζανέτια τα οποία φτιάχτηκαν κατά το 1/3. Για τα υπόλοιπα δεν υπήρχε μελέτη. Ο ασοπός βούλιαξε και καλώς βούλιαξε με τόσο νερό. Ευχαριστώ, κυρία Κυσχύρα. Πετρέζα. Κυρία Κυσχύρα, υπέγραψε ο Σγουρός, φτιάξαμε την γέφυρα. Κυρία Κυσχύρα, παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Το λόγο έχει τον ο κύριο Μανσογιαννάκης. Το λόγο έχει ο κύριο Μανσογιαννάκης. Θα σηκωθεί ολόκληρα και θα μου πει να σταματήσω. Τέλος πια. Φτιάξαμε την πετρέζα. Γιατί γύρω γύρω υπήρχε ρέμα, το οποίο το υπεχοδέ έχει 25 χρόνια μελέτες. Και φτιάξαμε την πετρέζα γιατί βρήκαμε τη μελέτη από την πρώην νομαρχία. Και καλώς πράξαμε, σεβόμενοι τις αποφάσεις της πρώην νομαρχίας. Λοιπόν, που τελικά δημιουργήσαμε μεγαλύτερα προβλήματα. Κυρία Κυσίρα, ευχαριστώ πολύ. Στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μαραθώνιο. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κυρία Κυσίρα, δεν έχετε το λόγο. Παραλιακή. Κυρία Κυσίρα, δεν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η παραλιακή να βουλιάξει, κύριε Δαμάσκο.
Κυρία και σκύρα. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ για την παραλιακή και έχαλασε και αυτό. Κυρία και σκύρα, ευχαριστώ πολύ. Όχι. Στον Άγιο Πατήρ. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Εσείς λοιπόν, καλή. Κυρία και σκύρα, δεν έχετε το λόγο. Για ένα αποθεματικό το οποίο σας εξήγησα ποιο είναι. Και θα έρθει. Διακόπτουμε για 5 λεπτά. Θα έρθετε στις υπηρεσίες γιατί μπορεί αν ένα θέμα αμφισβητείτε να το λύσουμε εκεί, κύριε Δαμάσκο. Δύο χρόνια όμως, τέλος το παραδείγμα. Ή εσείς λέτε αλήθεια. Μισό λεπτό. Κύριε Περιφέρα, επανερχόμαστε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πήγε πολύ καλά η συζήτηση. Θα παρακαλέσω πολύ τους επόμενους αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους της παράταξής μας, δύο ή τρεις, να δώσουμε το χρόνο στην κυρία Κισχύρα, γιατί μπαίνει το θέμα της Ανατολικής Αττικής, αφού έτσι προκλήθηκε. Εντάξει, συνεχίστε κυρία Κισχύρα. Πόσα λεπτά, κυρία Κισχύρα, πόσα λεπτά θέλετε. Λοιπόν, αναφέρθηκε λοιπόν ο κύριος Δαμάσκος και το έξω νομίζω. Κυρία Κισχύρα, πέστε μου πόσα λεπτά χρειάζεται. Δεν ξέρω. Θα συντομεύσω. Σοβαρή είμαι, καράμπελα. Σοβαρή είμαι. Τα ελάχιστα. Τέσσερα λεπτά, κύριε Σταυρούλα. Τα ελάχιστα που πρέπει να υποθούν. Σοβαρή είμαι. Έτσι. Αναφέρατε ότι είναι ο ρόλος των αντιπεριφερειαρχών κομμένος. Δεν ένιωσα ποτέ κομμένη. Ίσα ίσα που πολλές φορές είπα στον κύριο Σγουρό, βοήθησέ με. Διότι με τόσες αρμοδιότητες σε ένα χώρο, με τέτοια απόσταση, εννοώ και χιλιομετρική και τόσα προβλήματα, χρειαζόμουν και τη βοήθειά του. Και ο Σγουρός ποτέ δεν ένιωσα να μου πει ότι κόβω κοινό, κόβω τ' άλλο. Εν λευκό, τον τιμά. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Έτσι. Γιατί κυκλοφορεί αυτή η ένταση ρόλος κομμένος και κάτι τέτοια. Για να δουλευόμαστε επί της ουσίας. Τα αντιπλημμυρικά λοιπόν, τα οποία γίνανε και αυτό αφορά όλους. Τα αντιπλημμυρικά που γίνανε δεν φτάνουν. Τέλος. Ευχαριστούμε κύριε Σγουρέ για αυτά που μας δώσατε. Αλλά δεν φτάνουν. Γιατί στην Ανατολική Αττική λείπουν πάρα πολλά. Και ευχόμαστε να είστε πάντα παρόν με το έργο σας. Αλλά θα μας αφήσετε να απαιτούμε και άλλα ακόμα περισσότερα. Υποδομές σοβαρές η Ανατολική Αττική δεν είχε. Και δεν μπορώ να ακούω να λένε για κριτική και να μην γίνεται καμία αυτοκριτική στην πρώην νομαρχία. Έλεος, υπάρχουν πρώην νομαρχιακοί σύμβουλοι της Ανατολικής Αττικής. Η Ανατολική Αττική, κύριε Σγουρέ, για την τουριστική της προβολή κάθε χρόνο έδινε 500.000 ευρώ. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, πού έγινε η τουριστική προβολή της Ανατολικής Αττικής με 500.000 ευρώ κάθε χρόνο. Δεν με ενδιαφέρει, Σταυρούλα, θα το πεις μετά. Θέλω να μου πείτε γιατί γίνεται κριτική για αντιπλημμυρικά όταν ο δρόμος του Χαλκουτσίου φτιάχτηκε χωρίς να ξέρουμε που θα πάνε τα όμβρια. Αλλά είναι μια χαρά ο δρόμος. Όταν στο Πορτοράφτη έφτιαξες το δρόμο, αλλά δεν ξέρεις που θα πάνε τα όμβρια και είναι ένα μέτρο. Όταν τα λιμενικά που έπρεπε να έχεις λιμενική μελέτη και ο κύριος Δαμάσκος το ξέρει, γιατί έχει εμπειρία και έχει γνώση σε αυτά. Και εσύ το έκανες τμηματικά και από κάτω κούφωσε όλο. Διότι αν δεν έχεις λιμενική μελέτη για αυτά τα θέματα, θάλασσα είναι. Δεν μπορεί ένας μηχανικός να στην προβλέψει. Πόσα άλλα έργα πρέπει να αναφέρω, τα οποία κύριε Σγουρέ καλείστε όχι να κάνετε μόνο απολογισμό, αλλά να τα διορθώσετε και όχι να κάνετε προγραμματισμό το 13 που θα σας βγω να απαιτώ και να διεκδικώ, αλλά θα πρέπει να διορθώσετε όλες αυτές τις ατέλειες. Και έρχεται και η Βασιλάκου σήμερα για να μου πει, κυρία Κισκύρα, χρωστάτε 1,5 εκατομμύριο, γιατί το χρωστάμε το 1,5 εκατομμύριο, διότι δεν προβλέψατε στις εργολαβίες το 18%, διότι προβλέψατε το 2,4 στο μετοχικό ταμείο, τραβάει και ένα 1,5 εκατομμύριο. Γιατί βρήκαμε από τη ΔΕΗ τόσα, γιατί βρήκαμε από το έτσι κλπ. Πού λέγονται αυτά και άλλα που δεν γίνονται. Δεν γίνεται να λέγονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλετε να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Εγώ τουλάχιστον έχω δείξει ότι αυτό που λέγεται δουλειά, υπομονή, έχω κάνει πράξη. Αλλά τέλος. Οι αλήθειες πρέπει να ακουστούν. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα. Δύο κουβέντες, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς χαίρομαι, μετά πολύ καιρό ακούσαμε την κυρία Κισχύρα. Δεύτερον,
Αυτό που έχω να πω είναι ότι η κυρία Κισκύρα ανακαλύπτει, βρίσκει, νομίζω ότι βρίσκει κατά τη διάρκεια της θητείας της. Υπάρχουν, κυρία Κισκύρα, αρμόδια όργανα, εισαγγελείς, ελεγκτές δημόσια διοίκησης. Να πάτε να τα καταγγείλετε. Να πάτε να πείτε αυτό που τόσο καιρό έχετε μέσα και δεν μπορείτε να το πείτε. Εγώ σας λέω από τη θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου να πάτε να καταγγείλετε ότι ατέλειες, λάθη, προβλήματα υπηρεσιακών πολιτικών προσώπων βρίσκεται στην Ανατολική Αττική. Τίποτα άλλο, νομίζω. Το σώμα με αυτό καλύπτεται απολύτως. Ο κύριος Μαρσογιαννάκης. Έχεις δύο επιλογές. Ή να κάνει. Μισόλετο. Κυρία Κισκύρα, παρακαλώ. Κυρία Κισκύρα. Κυρία Κισκύρα, δεν έχετε το λόγο. Κυρία Κισκύρα. Κυρία Κισκύρα, δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Κυρία Κισκύρα. Κυρία Κισκύρα. Κυρία Κισκύρα, παρακαλώ. Λοιπόν, επί προσωπικού και θέλω να το πάρει πίσω, το έχει ξανααναφέρει, δεν μπορώ να προκαλούμε δι' αυτού του τρόπου. Ή θα γίνω εισαγγελέας ή αντιπεριφερειάρχης. Προτίμησα το δεύτερο. Μην προκαλείτε άλλο, κύριε Δαμάσκο. Σας παρακαλώ, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, πάρτε πίσω αυτό που είπατε. Ο κύριος Μαρσογιαννάκης έχει το λόγο. Εμείστε. Ηρεμήστε, κύριε Πρόεδρε, δεν είχα σκοπό να μπορείτε λίγο ησυχία, αγαπητοί κύριοι και κυρίες. Ναι, λοιπόν, δεν είχα σκοπό, λέω, να πάρω το λόγο. Εξάλλου τοποθετήθηκε η Ελένη Ζαφυρίου από την πλευρά μας και με κάλυψε απόλυτα. Όμως, άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Φουντά, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι ανησυχητική. Αυτά που είπε ο κύριος Φουντάς, δηλαδή, είναι πρόβλημα. Τι μας είπε ο κύριος Φουντάς? Ότι προχτές την Παρασκευή με την Νεροποντή, την ισχυρή Νεροποντή, πολύ ισχυρή Νεροποντή που έγινε για μερικές ώρες, όλα ήταν ωραία, αλλά ήταν πάρα πολύ το νερό που έπεσε και γι' αυτό πνιγήκαμε. Αυτό μας είπε. Έτσι είναι η κατάσταση. Αυτό είναι πράγματι. Μέχρι σήμερα συνηθίζανε ο ένας να ρίχνει την ευθύνη στον άλλο. Εγώ καθάρισα τα δικά μου φρεάτια, δεν τα καθάρισε ο Δήμος, η κυβέρνηση δεν έκανε τη δουλειά της, όχι εγώ την έκανα, ο άλλος δεν την έκανε και τα λοιπά. Και η κυβέρνηση, το κράτος μάλλον σκόπιμα τα έχει μοιράσει και έχει άλλο ένας, άλλος, για να μην βρίσκει πουθενά την ευθύνη. Όλοι να είναι αθώοι και όλοι να είναι φταίχτες, για να μην γίνεται τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχε ισχυριστεί κανένας μέχρι σήμερα ότι όλα καλά ήτανε, αλλά έπεσε πολύ νερό και γι' αυτό πνιγήκαμε. Είναι επικίνδυνη η άποψη, πάρα πολύ επικίνδυνη, και μάλιστα όταν λέγεται από τον αρμόδιο της πολιτικής προστασίας, και νομίζω ότι στην επόμενη συνεδρίαση που έχουμε βάλει το θέμα να συζητηθεί, και σήμερα δεν συζητήθηκε, αλλά στην επόμενη να συζητηθεί για αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, για να το αναπτύξουμε. Όμως το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια μικρή ή μεγάλη μπόρα και πνίγεται κόσμος, κάνει κόσμος το βιός του, χάνει και τη ζωή του ακόμα, είναι ένα που δεν μπορεί να το δικαιολογούμε. Και αυτό, λέω, είναι πρόβλημα. Ο κύριος... Καλησπέρα σε όλους. Πόσο χρόνο έχω? Κύριε, λοιπόν, δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ για τα θέματα του απολογισμού. Τον απολογισμό τους ή άλλους τον καταθέτω, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε.
Δικός μου στόχος ήταν να αναφερθώ σε κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια διοίκηση και πώς θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Δεδομένου όμως ότι ο χρόνος είναι χρονομετρημένος, δικός μου είναι 5 λεπτά, θα σας το στείλω με mail για να το διαβαστεί, γιατί θεωρώ τουλάχιστον αντιθεσμική συμπεριφορά να αξιολογούνται οι ομιλητές, να είναι κάποιοι στην πρώτη φάση της συνεδρίασης και κάποιοι άλλοι στη δεύτερη. Τουλάχιστον να ξέρουμε με ποιο τρόπο αξιολογηθήκαμε, για ποιο λόγο μας βάλατε στη δεύτερη φάση και έχουμε μόνο 3 λεπτά, ενώ όλοι είχαν 5 και 6. Και μάλιστα μας λέτε, ενώ δεν το έχετε κάνει εδώ και 2 χρόνια και μερικούς μήνες, 1,5 μήνα πόσο είσαστε πρόεδρος, ότι θα σας κλείσω και το μικρόφωνο στα 3 λεπτά. Δηλαδή έχουμε άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Και να ξέρουμε τουλάχιστον με ποιο τρόπο μας αξιολογήσατε και μας βάλατε στο δεύτερο μέρος. Μας αξιολογήσατε δηλαδή πώς. Με τα εξωτερικά μας χαρίσματα, με την ευγλωτία μας, με ποιο τρόπο δηλαδή. Όχι, με συγχωρείτε, γιατί εγώ έχω χρονομετρημένο. Γιατί και εσείς μας ταλαιπωρείτε όταν μιλάτε 8 λεπτά και 12 όταν έχετε 5 λεπτά χρόνο. Λοιπόν, θα πάρετε την τοποθέτησή μου, η οποία έχει να κάνει με το πώς κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι καλύτερη διοίκηση και θα τη δείτε στα μέλη σας. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Ψηφία, μην το γράψει και αυτό. Άμα μιλήσουμε τώρα για την ομάδα της πλειοψηφίας και την ομάδα της πλειοψηφίας, έχουμε μιλήσει καμιά εικοσαριά από την πλειοψηφία και εμείς είμαστε δυο, κρατήστε με στα 3 λεπτά. Λοιπόν, θέμα πρώτο. Θέμα πρώτο. Το θεσμικό. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία της αιρετής περιφέρειας με ένα συγκεκριμένο νόμο. Όλοι διαπιστώσαμε ότι είχε κενά. Κανένα από αυτά τα κενά δεν πληρώθηκε. Αντίθετα θα έλεγα εγώ, τα κενά αυτά αυξηθήκαν περισσότερο με αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την αιρετή περιφέρεια, με μεταφορά αρμοδιοτήτων από μας στο μακρύ χέρι της κεντρικής διοίκησης που λέγεται αποκεντρωμένη διοίκηση. Η περιφέρειά μας όμως δεν είπε τίποτα. Πέραν λόγων, έργων ουδέν. Θέμα δεύτερο. Λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω ότι η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου πάσχει από 3 βασικά στοιχεία. Φοβία περί την αποκέντρωση, συγκεντρωτισμός στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και εφαρμογή διατάξεων που εμποδίζουν τη σύνθεση των απόψεων. Ως προς το τελευταίο θα ήθελα να επισημάνω ειδικότερα ότι αν ψάξουμε το 12 θα διαπιστώσουμε συνενέσεις αποβήματος σε μια σειρά προτάσεις της αντιπολίτευσης, στην πράξη όμως αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν. Έκλεισε το θέμα με την αποδοχή και με την επικοινωνιακότητα που διαθέτει ο λόγος, αμφιθεατρικός λόγος που έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να μην θυμίσω την Επιτροπή τη Διαπαραταξιακή για τη Γεωργία, την Επιτροπή τη Διαπαραταξιακή για τον έλεγχο των δαπανών και των προμηθειών, την Επιτροπή τέτοια και άλλα πολλά, την συζήτηση, την έκτακτη συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Ελληνικό, την έκτακτη συζήτηση για τις υδατοκαλλιέργειες, την έκτακτη συζήτηση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σειρά δηλαδή από θέματα τα οποία προέκυψε εδώ μια ομοφωνία ως ανάγκη, αλλά στην πράξη δεν έχει γίνει. Τώρα μην μου πει κανένας ότι σε αυτό δεν μπορούμε διότι είναι και δεύτερη και τρίτη συνεδρίαση, αλλά θεωρώ ότι τέτοιου είδους πολιτικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν μπορεί παρά την αντίθετη πρότασή μας το Περιφερειακό Συμβούλιο να ασχολείται με τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ υπήρξε και προτάθηκε από την πλευρά μας μέθοδος ώστε να αποφύγουμε όλες τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να έρχονται εδώ όσες βρίσκονται σε διαφωνία κωδικοποιημένες ή αν όχι διαφορμένες να είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τέταρτον, δεν έχει κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο σοβαρή δουλειά στο θέμα του περιβάλλοντος. Ψάχνω να βρω. Δεν βρήκα τίποτα πέρα από την τοποθέτηση για το Αγκίστρι, ένα, και δεύτερον την αναδάσωση που γίνεται τώρα στο Βουρκάρι, δύο. Τα υπόλοιπα είναι λέξεις. Το Περιστέρι, Γιώργο. Το πάρκο στο Περιστέρι υπήρχε, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι διαμόρφωση. Το και περιβαλλοντικό που θέλω εγώ, το περιβαλλοντικό. Ναι, εγώ λέω άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα το να διορθώνεις κάποια πράγματα και είναι άλλο πράγμα το να φτιάξεις κάποια πράγματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Διάκο. Και παρακαλώ, μην με βγάλει τώρα από το λόγο. Ο κύριος Παντώνης. Διότι με ερώτηση απαντάω, έτσι. Λοιπόν, όταν τίθεται εδώ και 6 μήνες θέμα ότι υπάρχει ένα γήπεδο στο Περιστέρι που καταλαμβάνει
έκταση δασική και το οποίο γήπεδο αυτό έχει δοθεί εντολή από την αποκεντρωμένη διοίκηση να αποξηλωθεί και δεν έχει συζητηθεί ακόμα εδώ. Εγώ διαρωτώ με γιατί δεν έχει γίνει. Κύριε Διάκο, πάμε λοιπόν και στο τελευταίο. Τρίτη, κλείσατε. Παρακαλώ, δεν έχετε άλλο το λόγο, παρακαλώ. Όχι, 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 δεν έχετε άλλο το λόγο, ευχαριστώ πολύ. Όχι, 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 όχι. Δεν έχετε άλλο το λόγο, ο κύριος Παπαντονίου, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Διάκο, μην το κάνουμε τώρα. Κάτι τελευταίο για να τελειώσω τώρα. Μην το κάνουμε. Και κάτι τελευταίο για να τελειώσω. Βέβαια, τον κύριε Διάκο, δεν έχετε το λόγο. Κάντε επίλογο, ελάτε. Για να τελειώσω πάνω σε αυτό, θέλω να επισημάνω κάτι πάρα πολύ σοβαρό και να κλείσω. Τη δική μας δουλειά. Δεν έδωσα το... Θεωρητικά ήταν αυτό. Θεωρητικό ήταν αυτό. Ήταν θεωρητικό. Λοιπόν, ακούστε, δεν θα πούμε πολλά. Θα πούμε μόνο το εξής. Αυτή τη φορά οι 8 αντιπεριφέρειες, αν δεν κάνω καλά, οι αντιπεριφέρειες και η περιφέρεια μαζί έχουν η κάθε μία λοιπόν από 40 σελίδες απολογισμό, 42 σελίδες απολογισμό έχουμε, έτσι. Επί 8-8, 320 σελίδες και άλλες 80 σελίδες η περιφέρεια, 400 σελίδες απολογισμό. Δεν γράφεται ένας απολογισμός 480 σελίδων, αν δεν υπάρχει έργο, τι θα γράφεις. Λέξεις και ρήματα, δεν γίνεται. Περιγράφονται λοιπόν όλα τα έργα στις 400 σελίδες. Αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή να λέμε εδώ δεν έγινε τίποτα. Γίνανε πολλά. Μπορεί να γίνουν περισσότερα. Μαζί είμαστε εδώ να προχωρήσουμε. Παρακάτω. Δεύτερο σημείο πρέπει να δείξω. Μιλάμε για αξιολόγηση και λογοδοσία. Ο λαός λοιπόν βλέπει και αξιολογεί. Και βλέπει και αξιολογεί τον Καλλικράτη και τον αξιολόγησε το 2010 πριν από τις εκλογές και έδωσε μια πλειοψηφία με 70 συνέδρους εδώ. Περιφερειακούς συμβούλους. Δεύτερον, ο λαός βλέπει και αξιολογεί την προσπάθεια. Γιατί όταν τα προηγούμενα 2 χρόνια μέσα στην εποχή της κρίσης κάποιοι του πολιτικού συστήματος δεν πηγαίνανε στις τοπικές γειτονιές και τα λοιπά, η τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού και ειδικότερα οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αντιπεριφερειάρχες και τα λοιπά ήταν μπροστά χωρίς κανένα φόβο για να προβάλλουν κάποια πράγματα, γιατί ο λαός αξιολογούσε διαρκώς και έβλεπε ποιος προσπαθεί και ποιος δεν προσπαθεί. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, τα προβλήματα είναι ορατά. Αλλά θέλω να πω το εξής. Αξιολόγηση. Μια κουβέντα, Κώστα, και τελειώνω, γιατί ούτε καν ξεκίνησα. Αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλες τις μεταβλητές για να είναι αξιόπιστη. Και οι μεταβλητές είναι διαφορετικές και οι συντελεστές το 2010 πολιτικά, άλλες το 2011, άλλες το 2012, άλλες το 2013, γιατί έχουμε την κρίση. Επομένως, πρέπει να δούμε και το θέμα πώς αναπτύσσεται της ανεργίας, της φτώχειας, όπως είπατε, μιας καινούργιας κατάστασης στην Ελλάδα και πώς παρεμβαίνει η περιφέρεια μέσα από τις δικές της δομές, μη έχοντας την κεντρική στήριξη. Αυτό λέγαμε προηγουμένως. Ότι η κεντρική στήριξη παίρνει δεξιότερες στροφές και μαζεύει αυτό που έδωσε το 2010 και φαίνεται ορατά το πώς το μαζεύει και στο επίπεδο της χρηματοδότησης και στο επίπεδο των υποδομών και στο επίπεδο του θεσμικού πλαισίου και στο επίπεδο της γενικότερης προσπάθειας, γιατί ο Καλλικράτης αν μπήκε, αν θέλετε, με μια προοπτική να αλλάξει την κεντρική διοίκηση και να μεταφέρει πόρους και αρμοδιότητες στην πορεία, στο μεταβατικό στάδιο, συνάντησε άλλα πράγματα, συνάντησε καταιγίδες. Στις καταιγίδες λοιπόν αυτές το καράβι στέκεται όρθιο και είστε κι εσείς μέσα. Δεν είστε έξω από το καράβι, μέσα είστε. Βέβαια κάποιος είναι ο καπετάνιος, αλλά κι εσείς μπορεί να είστε στο κατάστρωμα ή μπορεί να είστε δίπλα. Επομένως, να σκεφτούμε λοιπόν τους μεταβλητές και κλείνω. Πρώτον, 50%, γιατί μιλάμε για ολική, ολιστική προσέγγιση του ζητήματος, για ένα νέο σχέδιο που έρχεται σύμφωνα με το νομοσχέδιο και την ανασυγκρότηση από το Καλλικράτη. Επομένως, μιλάμε για σχέδιο ανασυγκρότησης. Άρα, θα λάβουμε υπόψη μας το 50% των προεδρικών διδανών και των κανονισμών που δεν έχουν γίνει. Το 50% της μείωσης των πόρων,
και το 30% της μείωσης των εργαζόμενων από τη διαθεσιμότητα. Θα λάβουμε υπόψη μας λοιπόν αυτές τις μεταβλητές για να δούμε αν πραγματικά μπορούμε να κάνουμε με τα βήματα που ξεκινήσαμε την αποκέντρωση ή την υπερσυγκέντρωση που θέλει στροφή του πολιτικού συστήματος σε συντηρητικότερες πολιτικές. Αυτά όλα συνυπολογίζονται. Και αυτό το συνυπολογισμό λοιπόν κάνουμε και προτείνουμε με μία λέξη. Ναι, συνάδελφοι, για να πάμε με ταχύτερους ρυθμούς, συνταγματική αναθεώρηση με δύο στόχους. Επιτελικότητα στο κράτος και αποκέντρωση στην αυτοδιοίκηση. Να μιλήσουμε πολιτικά λοιπόν, αφού θέλετε. Για να πάμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Γιατί η Ελλάδα δεν αντέχει, όπως είπαμε τότε, τον τοπικό πρωθυπουργό, ούτε τον τοπικό υπουργό. Θέλει άλλες πολιτικές που σε ορισμένα πράγματα μπορεί να συμφωνήσουμε, αλλά σε ορισμένα πράγματα διαφωνούμε. Γιατί είναι εμφανέστατον. Δεν μπαίνουμε στην ισοπαίδωση και στο μηδενισμό. Ο κύριος Μανιάτης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μανιάτη. Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν διέκοψα κανένα και θα παρακαλούσα στην ομιλία που έχω και θα πω και άλλα πράγματα όταν τελειώσει το τρίλεπτο. Είμαστε σε κορυφαία διαδικασία που λέγεται απολογισμός. Κάποιοι τον βγάζουν από τα χείλη τους, δεν τον πιστεύουν. Απάντηση για αυτούς που δεν τον πιστεύουν είναι η αίθουσα εδώ. Ο απολογισμός είναι κορυφαία διαδικασία που υπάρχει σε ένα όργανο που απολογείται. Και απολογείται η διοίκηση. Και η διοίκηση εκφράζεται δια του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών. Μέγιστο σφάλμα η μη προσέγγιση από Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών καταρχήν για να τοποθετηθεί το σώμα. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν προθέσεις, στη ζωή μου κοιτάω πάντα την πρόθεση. Δεύτερον, πώς θα τοποθετηθεί ο Σύνεδρος αν δεν τοποθετηθεί η διοίκηση. Γι' αυτό εισηγούμαστε εμείς, γιατί θεωρούμαστε διοίκηση. Δεύτερον, πάμε τώρα στην ουσία. Ακούστηκε μία κριτική στην παράταξη που έχει την τιμή και την ευθύνη της διαχείρισης των πραγμάτων στην Περιφέρεια Αττικής. Την προηγούμενη περίοδο, όταν θέτατε αυτά τα ζητήματα, λέγατε ότι πρέπει να εξετάσουμε τις ασφικτικές συνθήκες που δημιουργεί η δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή η έλλειψη χρημάτων κλπ. Αυτό δεν το ακούσαμε τώρα, γιατί όταν το βάζατε, προφανώς το βάζατε να πείτε ότι τι μπορεί να κάνει η αυτοδιοίκηση μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Άρα η διοίκηση σημερινή θα κριθεί στις δεδομένες περιοριστικές συνθήκες που δεν βάζω εγώ, βάζατε εσείς τότε. Στις δεδομένες λοιπόν περιοριστικές συνθήκες του 60% μείωση των ΚΑΠ, με 70% το ΠΟΥΔΕ, το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, με τη συνειδητή και επιλεκτική απαξίωση της αυτοδιοίκησης. Και εδώ ο φίλος Μοχάγιος έχει ένα... Λέγε ο Περιφερειάρχης ότι δεν θέλουν την αυτοδιοίκηση, φίλε Άγγελε που είσαι. Προφανώς την έλεγε δεν τη θέλουν ως δύναμη επίλυσης των θεμάτων των πολιτών, αλλά θέλουν τον πολίτη πελάτη, έλεγε ο Σγουρός. Προφανώς συμφωνούσε ο Σγουρός ότι τον θέλει η διοίκηση ως μακρύ χέρι. Και είναι προφανές αυτό. Άρα δεν είπε τίποτα διαφορετικό. Επίσης, με ποια δεδομένα θα μπορεί και με αυτούς τους περιορισμούς μια περιφέρεια με 66 δήμους και με 5 εκατομμύρια κόσμο να κάνει κοινωνική πολιτική? Αν αφήσετε 5 ευρώ στον καθένα, θα δείτε ένα ποσό τεράστιο. Άρα έγιναν οι υποδομές, δρομολογήθηκαν διαδικασίες υποδομών, μπήκε μπροστά μια μηχανή, γιατί ήταν ένα στίχημα. Και επειδή είπατε ότι δεν έγινε αυτοκριτική παραταξή μας έχει κάνει. Τι είπε? Ότι ο Καλλικράτης ήταν ένα εγχείρημα. Όλα τα εγχειρήματα όμως κρίνονται κάτω από τις προϋποθέσεις. Κανένα εγχείρημα στη ζωή μας δεν έχει μη όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχουν ελάχιστοι όροι για να μπορεί να αποδώσει. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες έγινε έργο. Έγινε έργο και θα κλείσω με το εξής. Πολιτική δεν είναι οι αναλύσεις, πολιτική δεν είναι οι προτάσεις. Πολιτική παίρνει περιεχόμενο και νόημα. Πότε, Βασίλη Γιαννακάκο, αγαπητέ συνάδελφε? Παίρνει νόημα η πολιτική, αγαπητέ συνάδελφε, πότε? Όταν δίνει λύσεις. Γιατί απλώς περιορίζεται σε ρητορικές
κουβέντες, σε αοριστολογίες, σε γενικολογίες. Εδώ αντί για αοριστολογίες, γενικολογίες και οικοτολογίες, έχουμε συγκεκριμένο έργο που αποδόθηκε με συγκεκριμένους αριθμούς. Στα δεδομένα περιοριστικά πλαίσια, η περιφέρεια τι έκανε? Αξιοποίησε και βελτιστοποίησε όλους τους δείκτες στο δεδομένο περιοριστικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μανιάτης Καλλιγράτης. Θα πρέπει να προσαρμοστώ. Λοιπόν, οι συνθήκες στις οποίες ζούμε, η έλλειψη πιστώσεων, το ότι συμπιέζεται όχι μόνο η πατρίδα, αλλά ειδικά εμείς εδώ πέρα ως τοπική αυτοδιοίκηση, είναι γνωστά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, κατά τη γνώμη μου, έχει παραχθεί ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο πραγματικά εμείς που είμαστε ευαίσθητοι από αυτή την πλευρά, όταν ακούσαμε ότι δεν έγινε καθόλου έργο, δεν έγινε τίποτα κτλ., κοινώς εφήγημεν. Απευθύνομαι κυρίως στο φίλο μου, συνάδελφο και συνάδελφο Γιώργο Δημαρά, ο οποίος μας είπε ότι δεν έχουμε κάνει έργο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέτρο και φίλος, αλλά σήμερα δεν έδειξες μέτρο. Δεν έδειξες μέτρο. Αναφέρθηκε στο χωρικό σχεδιασμό και σε ό,τι είπες συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένα σημείο, μια υπηρεσία μας βγάζει πάρα πολύ δουλειά με αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται φιλότιμα και οι οποίοι πράγματι δεν έχουν χώρο. Θα ήθελα να πληροφορήσω το σώμα το ότι έχουν γίνει δύο άγονες διαδικασίες για εξέβρεση χώρου, άκαρπες. Επιπλέον, πολύ σύντομα πιστεύω ότι μια τρίτη διαδικασία δεν θα είναι άγονη και θα τακτοποιηθεί το θέμα πολύ σύντομα. Αλλά και εκεί δεν είχες μέτρο, Γιώργο. Διότι ναι μεν, πώς να το πω, είπες πόσο είναι 30-35 μέτρα. Κάνεις λάθος, είναι λιγότερα, είναι 26 μέτρα. Και επειδή πρέπει να έχουμε μέτρο, έφερα να σου χαρίσω και ένα μέτρο και για αυτά που λέμε και για αυτά που κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βασιλάκης. Πάνω το δώσω. Κύριε Βασιλάκη. Κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να διευκολύνω και εγώ και να μην καταγραστώ το χρόνο, θα καταθέσω την ομιλία μου. Κύριε Περιφερειάρχα, να μιλήσω για τρία λεπτά? Όχι. Θα καταθέσω λοιπόν την ομιλία μου. Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής έχει καταθέσει τα πεπραγμένα. Επίσης θα καταθέσω ένα τελικό κείμενο προτάσεων για την αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, επίσης τα πεπραγμένα του 2012. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Βασιλάκη που έχει τη διαδικασία. Ο κύριος Ανδρουλακάκης. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ σεβόμενος την κατάσταση, την τεταμένη ατμόσφαιρα, θα καταθέσω τα πρακτικά στο συνεδρίο. Απλώς, κύριε Περιφερειάρχη, θα μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα για το προσωπικό, ότι θα ήθελα να το ευχαριστήσω. Παρόλες τις περικοπές, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, ανταποκρίνονται στο έργο τους. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω να δίνουν τις προσπάθειές τους ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε βάλει για το 2013. Θα ήθελα πάλι να απευθώ συναδέλφους, θα σας στείλω και με email, να διαβάσουν λίγο προσεκτικά την ομιλία μου και κάποια στιγμή θα πρέπει να από κοινού όλοι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε να προωθήσουμε την πληροφορική στην περιφέρεια. Και ένα τελευταίο, εμείς που είμαστε ορισμένοι παραπονιούνται ότι δεν μιλάνε, ενώ όταν μιλάνε φεύγουν. Εμείς μπορεί να μην μιλάμε, αλλά μένουμε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από 5 ώρες συζήτησης, πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους σε 2 θέματα. Το ένα θέμα είναι οι αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Αττικής. Το άλλο είναι ότι είναι πολιτικό όργανο και μπορούμε να συζητούμε πολιτικά. Σήμερα λοιπόν
Εδώ συζητάμε και το, και το έργο της Περιφέρειας Αττικής και το πολιτικό θέμα που έχει σε σχέση με όλη την κεντρική διοίκηση και με όλους τους φορείς η Περιφέρεια Αττικής. Άρα λοιπόν και τα δύο λοιπόν ήταν δεχτά να συζητηθούν. Το θέμα είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει ο κάθε περιφερειακός σύμβουλος, ο κάθε επικεφαλής να σέβεται την εργασία του καθενός εδώ μέσα που έγινε, γιατί είναι ειλικρινής και με στοιχεία τα οποία κατατίθενται και μπορούν να διασταυρωθούν και να επαληθευθούν. Εγώ φακίρης δεν είμαι να λέω για τις 500 αρμοδιότητες, για τα 208 έργα, για τα 400 εκατομμύρια που πήγαν σε κάθε έργο, τι έργα προγραμματίζονται, για το ΕΣΠΑ, για τα στερά και τα υγρά απόβλητα, για τις αρμοδιότητες της περιφέρειας σε κάθε τομέα, σε κάθε γενική διεύθυνση, σε κάθε διεύθυνση, σε κάθε τομέα. Επειδή το είπα στην εισήγησή μου, κάποιοι δεν το ακούσανε, εάν δεν μπορείς να απαντήσεις, πετάς ένα δεκάρικο πολιτικό λόγο και ξεμπερδεύεις. Εγώ λοιπόν πάντοτε σε όλα αυτά τα χρόνια, τα τέσσερα και τα τέσσερα στην Ομαρχία της Αθήνας και τα δύο μέχρι σήμερα, μιλάω συγκεκριμένα για όλα τα θέματα με αριθμούς για να βλέπουμε αν είναι αλήθεια ή είναι μπούρδες. Λοιπόν, μέχρι στιγμής εδώ μέσα δεν μίλησε κανείς για μπούρδες. Μιλάω εγώ όμως ότι άκουσα μπούρδες. Όταν δεν έχεις λοιπόν να αντιπαραθέσεις συγκεκριμένα στοιχεία για το κάθε τι που σου λέει ο άλλος, τότε λοιπόν η σιωπή είναι χρυσός. Αυτό είναι το πρώτο, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εάν θέλουμε όμως να μιλήσουμε πολιτικά εδώ μέσα, ορισμένοι λέγανε προεκλογικά, κύριε Σγουρέ, είσαι υπέρ ή κατά του μνημονίου. Έλεγα εγώ ότι είμαι κατά του μνημονίου. Αλλά δεν άκουσα από κανέναν να παρουσιάσει κάποια θέση ως λύση. Τότε λοιπόν, συλλήφθη, γινόταν μια κριτική πάρα πολύ κακή και εξού ας πούμε τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Αλλά θέλω να ρωτήσω, ποια η αξιοπιστία όταν λες πριν από ένα χρόνο εναντίον του μνημονίου θα μας καταστρέψει το μνημόνιο και σήμερα ως Χάρι Πότερ έρχεσαι και λες απολύσεις, περικοπές, το ένα και το άλλο. Πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα? Η αλήθεια είναι ότι κατέβασα 50 σελίδες με στοιχεία για κάθε δράση που λέει συγκεκριμένα πράγματα, ή άλλα λέμε χθες και άλλα λέμε σήμερα? Απλώς αυτά είναι για την πολιτική αξιοπιστία ολωνών μας εδώ μέσα και για τον καθένα ξεχωριστά. Παλιοκομματική νοοτροπία τι είναι? Να κάνεις αυτό ακριβώς. Άλλα να λες την Παρασκευή και άλλα λες τη Δευτέρα. Γι' αυτό οδηγήθηκε ο τόπος σε πάρα πολλές μεγάλες περιπέτειες. Γιατί κατ' επανάληψη από εδώ έχω τονίσει ότι οι αριστερές παρατάξεις ένα δικαίωμα έχουν: όταν συνεπείς στο λόγο τους, στην πράξη τους και το πληρώσανε. Και έχουν κάθε δικαίωμα να μιλάνε. Γι' αυτό το αναγνωρίζω εδώ μέσα. Κάποιοι άλλοι πλησιάζουν γιατί πιστεύουν ότι αύριο μπορεί να είναι εξουσία. Και σου λέει, ας τα έχουμε καλά και με αυτούς. Η παράταξη δική μας δεν έχει τέτοιου είδους επιλογές. Κερδίζεις, διοικείς. Χάνεις, κρίνεις. Τελεία και παύλα. Μην μπερδεύετε τα πράγματα. Η πολιτική δεν διδάσκεται σε κανένα βιβλίο, δεν διδάσκεται πουθενά αλλού εκτός από την ίδια τη ζωή. Οι πράξεις καθορίζουν το χαρακτήρα και το πρόσωπο του καθενός εδώ μέσα. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πάω δεκαετίες πίσω που ορισμένοι δεν ζήσαν και δεν ξέρουν. Αλλά αυτούς οι οποίοι
μέσα από το σύστημα το οποίο λειτουργούμε, το κεντρικό, και έχουν το θάρρος της νόμης επί σειρά ετών με πράξεις, όχι με λόγια, αυτούς δεν τους λιδωρείς. Η λιδωρία γυρίζει επάνω σου και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και τέλος, η αλήθεια είναι ότι βγήκε και βγαίνει έργο. Ελάχιστοι συζητήσατε, μιλήσατε για το έργο της περιφέρειας. Ελάχιστοι, ελαχιστότατοι, γιατί δεν το γνωρίζετε. Εάν το γνωρίζατε, θα μιλούσατε επί παντός επί σιτού. Φταίει το σύστημα, φταίει το κεφάλαιο, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Και άμα σας πω πόσες υπηρεσίες έχει η περιφέρεια Αττικής, δεν θα είστε σε θέση ορισμένη να απαντήσετε. Άρα λοιπόν, για να γνωρίζετε, η περιφέρεια Αττικής εξυπηρετεί 5 εκατομμύρια πολίτες. Σε ένα φάσμα αρμοδιοτήτων από 300 μέχρι 500 αρμοδιότητες, το 2,4 και το 4,2 έπρεπε να είναι πόροι της περιφέρειας Αττικής. Δυστυχώς, λόγω της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής και της κοινωνικής, κοπήκαν αυτά τα λεφτά. Και αντί να πάρουμε 45 εκατομμύρια, το 12 πήραμε 17. Και επειδή είχαμε πάρα πολύ καλή οικονομική λειτουργία, καθομολογία όλων, δεν μιλάω για τις εξαιρέσεις, δεν με ενδιαφέρουν και δεν με απασχολούν, μπορούμε και επιβιώνουμε. Είμαστε ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα, αυτοδιοικητικός, που έχει αυτά τα χρήματα στο ταμείο του, κωδικοποιημένα για έργα και μόνο. Ούτε σε τραγούδια, ούτε σε επικοινωνία, ούτε σε ρεκλάμες, ούτε σε μπουζουξίδικα, ούτε πουθενά άλλου. Κοιτάξτε τα χάλια ορισμένων. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι που υπηρετούμε την περιφέρεια Αττικής. Βεβαίως υπάρχουν και ελλείψεις σε προσωπικό. Ποιος θυμάται ότι πέρσι έλεγα πόσο είναι το προσωπικό στην περιφέρεια Αττικής? Κανείς δεν θυμάται. 2.700-2.800. Πόσα είναι σήμερα? 2.400. Γιατί είναι? Ξεχάσατε την εφεδρεία? Ξεχάσατε το τι έγινε εδώ με τη διαθεσιμότητα? Ξεχάσατε, ας πούμε, το τι συζητήσεις γίνανε για τη μεταφορά των υπαλλήλων από το υπομεδή σε εμάς, που δεν τους θέλανε, ας πούμε, στο Υπουργείο γιατί ήτανε ζωηρών παρατάξεων, και τους δεχθήκαμε με ανοιχτή την αγκαλιά και με αντιπαραθέσεις πολιτικές και στο γραφείο μου και εδώ ο γνωστός Θανάσης? Γιατί? Γιατί εμείς κατεβάζουμε το επίπεδο που είπατε εσείς, κυρία Κυπριανίδου, όταν οι βουλευτές σας λείπουν συνεχώς? Ποιος κατεβάζει το επίπεδο? Οι βουλευτές που είναι μέλη εδώ και δεν έρχονται, ή εμείς το κατεβάζουμε που έχουμε τη φλόγα μέσα να συζητήσουμε και να πούμε, που λέει ο φίλος μου ο Χρήστος? Συγγνώμη, δεν το λέω προσωπικά για σας. Για όλους το λέω. Ακούστε να σας πω. Εσείς είπατε μια σκληρή κουβέντα, γι' αυτό λέω. Δεν σεβόμαστε. Το σεβόμαστε πάρα πολύ. Και έχω πει κατ' επανάληψη, από τις 6 ώρα το πρωί είμαστε στο πόδι. Στο τέλος της ημέρας, όταν κλείνει η μέρα και πας στο σπίτι σου, ζαλίζεσαι από την κούραση, από τις υποχρεώσεις, από τις ευθύνες, από όλα. Και να πούμε μια κουβέντα εδώ παραπάνω, εμένα μου φεύγει μετά. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Η ίδια αντίστοιχη συνεδρίαση της Βουλής για τον απολογισμό δεν θα είναι πάνω από 3-4 βουλευτές, γιατί είναι όλοι στο καφενείο. Εδώ ούτε καφενείο έχουμε. Άρα λοιπόν, ούτε καφενείο είμαστε, ούτε δεν σεβόμαστε εδώ μέσα το χώρο, ούτε τους συναδέλφους, και είμαστε μια χαρά. Αντιπαρέρχομαι κάποιες λεκτικές εκφράσεις, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει και 5 κουβέντες παραπάνω. Και εγώ τις λέω. Και οποιοδήποτε άλλος τις λέει. Το θέμα είναι να καταλάβουμε τι υπηρετούμε. Εάν το καταλάβουμε αυτό, τότε λοιπόν θα πάμε, θα συγκλίνουμε. Γιατί δεν θέλω να βγάλω αυτά που λέγατε προεκλογικά. Δεν σας τιμά. Άμα σας πω τι έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος προεκλογικά, τότε λοιπόν θα μου πείτε, κύριε Σγουρέ, έχετε δίκιο.
Άμα σας πω τι έλεγε ο κύριος Αλαβάνος προεκλογικά, θα μου πείτε κύριε Σγουρέ έχετε δίκιο. Εάν μου πουν διάφοροι άλλοι συνάδελφοι, θα μου πουν κύριε Σγουρέ έχετε δίκιο. Ή κατεβαίνεις να υπηρετήσεις την τοπική αυτοδιοίκηση, ή παραμυθιάζεις τον κόσμο, ή το δουλεύεις τον κόσμο. Οι εναπομείνοντες εδώ μέσα δεν δουλεύουν τον κόσμο, δουλεύουν για τον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κάτι ακόμη. Μπορώ να μιλάω 10 ώρες χωρίς κείμενο. Γιαννάρα μου, θα το κάνω για σένα. Θα ξεκινήσω από μία πλευρά και θα καταλήξω στην άλλη, λέγοντας ότι την εισήγηση, την οποία δουλεύουμε ένα μήνα, τη δουλεύουμε ένα μήνα για να είμαστε σωστοί. Εγώ τι λέτε, κορόιδο ήμουνα να βγάλω τα νούμερα όλα για το ΕΣΠΑ, για τα στερά υγρά απόβλητα, για τις δικαστικές αποφάσεις, για τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, για τα έργα της Περιφέρειας Αττικής, για τη λειτουργία των γενικών διευθύνσεων, για τα θέματα που είναι με τους ελέγχους, για τα θέματα που είναι με το οικονομικό. Όλα αυτά τα θέματα, αν τα πιάσουμε όλα ένα προς ένα, είναι μία και μοναδική. Η πεμπτουσία της δημοκρατίας, το έχω πει χιλιάδες φορές και μέχρι να ζω δεν θα ξεχάσω να το λέω, είναι ο διάλογος. Ακόμη και από το διάβολο καταλαβαίνεις, ας πούμε, ορισμένα πράγματα. Από όλους. Φτάνει να είσαι καθαρός, να είσαι ειλικρινής, αυτό που πιστεύεις να μην το μεταλλάσσεις και να πορεύεσαι για τις ανάγκες των πολιτών. Εμένα αυτά μου μάθανε από το σπίτι μου, δεν με μάθανε να κοροϊδεύω τον κόσμο, έχω την πολιτική μου επιλογή, έχω τον πολιτικό μου χώρο, το σέβομαι, τον τιμώ, με τιμά, με ακούει, με δημοσιεύει και μια χαρά πηγαίνουμε. Αλλά εκεί που χρειάζεται να τα πω σωστά, τα λέω δημόσια. Δεν πάω στο Μανώλη και του λέω άλλα, και στο Δημήτρη λέω άλλα, και κάνουμε μια πολιτική κολοτούμπας για να επιβιώσω προσωπικά, πολιτικά και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τιμήσετε με το παραπάνω αυτός που μιλάει εδώ σήμερα, ότι είναι ειλικρινής, 2 χρόνια δεν σας δούλεψε, λάθη έκανε, λάθη θα ξανακάνει, αλλά δεν πρόκειται να σας δουλέψει. Αλλά μην ακούω κιόλας μετά από 50 σελίδες ότι το διάβασα, σας είπα. Ούτε φακίρης είμαι, ούτε θα γίνω Χάρι Πότερ. Σε καμία περίπτωση. Όποιος θέλει, πάει να γίνει. Αλλά από την άλλη όμως, να αναγνωρίσετε ένα πράγμα. Αυτά που καταθέσατε, κύριε Σγουρέ, είναι όλα ψέματα. Να το πείτε. Γιατί αν δεν είναι ψέματα, τότε είστε υπόλογοι. Εγώ συμφωνώσω με τον κύριο Μανουσογεννάκη αυτό που είπε για τον Γιώργο το Φουντά. Ο Φουντάς δεν έχει το χάρισμα να καθίσει να μιλάει κτλ. Του ξεφύγαν 2-3. Το αναγνωρίζω και του λέω μην εκτίθεσαι, αλλά έχει αυτή την ορμή να βγει να μιλήσει, γιατί κάνει ένα έργο 12 χρόνια και η Αττική, η Αθήνα δεν την έχει πατήσει ποτέ. Καπίκο επάνω, 4 ώρα έπαιρνε τηλέφωνο Μαζόχας. Αυτή είναι η δουλειά του, τα ξημερώματα, και βγήκε και είπε και συγκρούστηκε. Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες. Αν είδατε τη δήλωσή μου στο Μέγα την Κυριακή το βράδυ που με βγάλανε τρέχοντας, ποια ήτανε? Βεβαίως ήταν μεγάλο το κακό, αλλά προβλήματα υπάρχουν. Να καθίσουμε, ο σχεδιασμός για την Αττική, για την αντιπλημμυρική θωράκιση, να είναι οργανωμένος. Θέλω να ξεκινήσω το Γαϊτανάκι, τι έγινε με το Σουφλιά. Πώς παραδοθήκανε τα ρέματα επί Σουφλιά, επί τόσο χιλιομέτρων, επί τόσο ρεμάτων, με 1 εκατομμύριο ευρώ και σου μεταβιβάζει την αρμοδιότητα, και γίναμε μπύλες μέσα στο γραφείο του. Έτσι ήρθαν τα ρέματα, αγαπητέ Γιάννη. Έτσι ήρθε και το κεντρικό οδικό δίκτυο. Ξεχνάτε ότι εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω υπογράψει τα πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης. Ένα-ένα σας τα λέω όλα. Ξεχνάτε αυτό που είπε προηγουμένως ο Θάνος ο Πλεύρης. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Τι είπε, τι γίνανε τα 10 εκατομμύρια με το κέντρο της Αθήνας. Για ρωτήσω τους βουλευτές τι γίνανε. Γιατί δεν κάνουν τον νόμο. Γιατί δεν ολοκληρώνουν τον νόμο να δώσουμε τα λεφτά σε αυτούς που καταστραφήκανε. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ενώ τρέξανε να δώσουμε τα λεφτά της Ρικομέξ. Τρέξανε. Πάρτα τώρα. Τα πήρανε. Τι έγινε? Όταν τελειώσει η θητεία μας θα σας πω τι έγινε. Γιατί ξέρετε, όταν ανοίγω το στόμα μου εδώ είναι πεντακάθαρο.
Μπορεί να φωνάζω, να χτυπιέμαι κτλ. Αλλά είναι πεντακάθαρο. Και ξέρω για το κάθε τι. Γιατί είμαι 24 ώρες το 24ωρο από πάνω. Από τη στιγμή που είπα ότι θα ασχοληθώ, ασχολούμαι. Το τι θα γίνει, του χρόνου θα δούμε. Του χρόνου θα δούμε. Γιατί κάποιον άκουσα να λέει, ξέρετε, για την παράταση και τα λοιπά και ιστορίες. Απ' τη μια λέγανε ο Καλλικράτης είναι για τα μπάζα, από την άλλη ό,τι προτάσεις κάναμε για να διορθωθούν, α, πονηρά το βάζετε. Ρε παιδιά, διπλή γλώσσα δεν γίνεται. Σας πήρανε χαμπάρι. Και να σας πω το κέρδος αυτήν την ιστορία, Λιλίκα και Πέτρο. Να σας πω το κέρδος ποιο είναι. Θυμηθείτε αυτό που θα σας πω. Το 2014, οι περισσότεροι δήμοι, να μην πω όλοι, και οι περισσότερες περιφέρειες θα κατεβούν ανεξάρτητες. Αυτό είναι το κέρδος που δεν είπε κανείς σήμερα. Αυτό είναι το κέρδος, αγαπητοί συνάδελφοι. Ότι δεν θα χρειαστούν πλέον τα κομματικά στηρίγματα. Θα βγούνε, πώς το είπες, χρήσματα. Τα ξέρεις, Ιάκωβε, εσύ, χρόνια έπαιρνες τα χρήσματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το πρώτο κέρδος στο πολιτικό είναι αυτό. Να απελευθερωθεί πλέον από τη γάγρενα του κομματικού μανδυλοφόρου, κονδυλοφόρου και οτιδήποτε άλλο. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Κάποιοι λοιπόν γι' αυτό το πληρώνουνε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Τελειώνω Γιάννη. Θέλω να πω κάτι το οποίο έχει να κάνει σχέση με κάτι το οποίο θεώρησα εγώ ότι υπόθηκε με κάποιο τρόπο μειωτικό. Λοιπόν, και άκουσα σε αυτή τη συζήτηση σκληρή κριτική στο νέο θεσμό του συμπαραστάτη. Ότι είναι ένα εργαλείο του συστήματος, ότι υπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα, ότι η δικαιοσύνη έχει αστικό προσανατολισμό. Ότι είναι το άλοθη για να μην μπορούν οι πολίτες να βρουν το δίκιο τους, ότι επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες κτλ. Και νομίζω ότι είναι μια άδικη κριτική σε ένα θεσμό που σκοπό έχει να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία και να βοηθήσει τους πολίτες στην επαφή τους με το δημόσιο. Σε μια τέλεια κοινωνία και σε ένα δημόσιο τομέα που θα λειτουργούσε ιδανικά, ο θεσμός δεν θα χρειαζόταν. Δυστυχώς δεν λειτουργεί και γι' αυτό χρειάζονται θεσμοί που να διαμεσολαβούν μεταξύ πολίτη και δημοσίου. Ως εκ τούτου, θέλω να σας πω υπεύθυνα, η κυρία Παπασπύρου, που επιλέγει εδώ με την νόμιμη και δημοκρατική διαδικασία, ουδέποτε έκανε παρεμβάσεις για το κεφάλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Απεναντίας, προσπαθεί να λύσει προβλήματα τα οποία λόγω της γραφειοκρατίας δεν μπορούν να λυθούν. Και εκεί παρεμβαίνει για να τα λύσουν μεταξύ των υπηρεσιών και άλλων φορέων. Άρα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο που θέλω να πω για σήμερα είναι ότι η εισήγηση του απολογισμού ήταν μία πλήρης εισήγηση, μία ειλικρινής εισήγηση και μία εισήγηση που σηματοδοτεί το παρόν και το μέλλον. Το παρόν γιατί στα δύο χρόνια έγινε δουλειά, το μέλλον γιατί θα έχει στέρεες βάσεις για να μπορέσει να προχωρήσει. Από εκεί μετά πλέον, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, όλη η Ευρώπη, μια και ασπαζόμεθα όλη την Ευρώπη, είναι συγκεκριμένη. Αποκέντρωση, αποκέντρωση, αποκέντρωση. Δυστυχώς όμως, η κεντρική διοίκηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, κάνει το αντίθετο. Δίνει αρμοδιότητες χωρίς χρήματα, συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες και δεν ανοίγει το παιχνίδι για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες από τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό που είναι πλησιέστερα στον πολίτη από κάθε άλλο. Σας είπα λοιπόν για τα οικονομικά, αντί 45 εκατομμύρια θα πάρουν 17. Σας είπα για το ΕΣΦΑ που φτάσαμε στο 45% από 17 που το παραλάβαμε 20 περίπου. Σας είπα για τα στερά και για τα υγρά απόβλητα. Ελπίζω και εύχομαι σε λίγο καιρό να πείτε κι εσείς οι ίδιοι ότι μετά τον ανταγωνιστικό διάλογο ότι έγινε σοβαρή προσπάθεια για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Όσοι λοιπόν έχουν όριμες ιδέες, όριμες μελέτες, προτάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν, να τις φέρουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Αν και περάσαν 2,5 χρόνια και μόνο λόγια είναι ορισμένοι. Σας είπα ότι εξυπηρετούμε
5 εκατομμύρια πολίτες με τις αρμοδιότητες που έχουμε και τις υπηρεσίες. Σας λέω για το Περιφερειακό Ταμείο, το οποίο λειτουργεί για πρώτη φορά εν ολομελία. Ακούστε το αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο λειτουργεί εν ολομελία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Παλιά ο διορισμένος Περιφερειάρχης ό,τι ήθελε έδινε και ό,τι ήθελε έκοβε. Πώς? Κομματικά. Αν θέλετε, σε ένα επόμενο συμβούλιο να ανοίξουμε τη συζήτηση και με στοιχεία. Λοιπόν, μίλησε ο κύριος Φουντάς, τον οποίο θέλω να το συγχαρώ, για την πολιτική προστασία. Καταβάλει μέσα από αντίξωες προσπάθειες πολύ καλό έργο. Και να σας πω κάτι άλλο. Ξέρετε πόσα λεφτά μας έδωσε το 12 το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την πολιτική προστασία που κόβονται κάποιοι και τρέχουν να πούνε, να πούνε, να πούνε? Μηδέν. Μηδέν, ούτε ένα ευρώ. Έτσι, με ελαφρά την καρδία, να μιλήσεις, να πεις και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είδατε ότι αυτά δεν τα έβαλα στην εισήγησή μου. Γιατί είναι υποχρέωσή μας. Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει ο Δήμος, η περιφέρεια, το κεντρικό κράτος. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει να λυθεί το πρόβλημά του. Αν είναι νοσοκομείο να βρει κρεβάτι, αν είναι ο δρόμος να είναι καθαρός, αν έχει πλημμυρίσει να τον αδειάσει, αν γίνει πυρκαγιά να πάει να τη σβήσει πυροσβεστική, εάν γίνει χιονόπτωση να ρίξουμε αλάτι. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχει χιονόπτωση από προεκτιμήσεις. Αλάτι δεν έχουμε. Άρα πρέπει να αγοράσουμε αλάτι. Λεφτά δεν υπάρχουν. Να πω κι εγώ, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν αγοράζω αλάτι? Άρα λοιπόν σε κοινωνικά θέματα συμμετέχουμε, όπως επίσης με τα 250 χιλιάρικα για τους απεξαρτημένους για τα θέματα των ναρκωτικών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ευαισθησία όλων εδώ μέσα είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη. Εκεί λοιπόν το κοινωνικό κράτος οφείλει να βοηθήσει. Και όχι να παίρνει από εδώ τα μεν να τα πηγαίνει εκεί, να παίρνει από εδώ να τα πηγαίνει εκεί. Αλλά λουμ, κανένα υπουργείο λόγω των συναρμοδιοτήτων δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ορισμένοι βάζετε τα δάχτυλά σας, τα μάτια σας, να μην βλέπετε, να μην καταλαβαίνετε. Δικαίωμά σας. Για τον οργανισμό, άκουσα από το φίλο μου τον κύριο Δημαρά το εξής καταπληκτικό, το έχω ξανακούσει, αλλά αυτό σήμερα έγραψε ιστορία. Ότι δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή ακόμα μέχρι σήμερα. Αφού εσείς το είπατε, αφού οι υπηρεσίες μαζεύουν τα στοιχεία και 28 του μηνός είναι προγραμματισμένοι, αγάπητε φίλε Γιώργο, έλεος. Για όνομα του Θεού. Και δεν έχετε κάνει τίποτα και τα λοιπά. Είπαμε, οικολόγοι είναι και στα λόγια που λες. Γιατί υπάρχει χορύπανση. Έτσι, προσέξτε λοιπόν. Έτσι, καθαρά πράγματα. Γιατί προσβάλλεις τους υπηρεσιακούς οι οποίοι έχουν καθίσει ένα μήνα και βγάζουν σημείο προς σημείο όλα τα θέματα. Γιατί εμείς τι πιστεύουμε? Ότι πρέπει οι γενικές διευθύνσεις, και τα τμήματα να γίνει σωστή κατανομή μετά την αφέμαξη, τη συνταξιοδότηση, την εφεδρεία και τη διαθεσιμότητα, να δούμε ποιο είναι το πραγματικό δυναμικό. Εσείς τι νομίζετε? Άμα στα δώσω τώρα 2.600 άτομα, θα μου τα έχετε έτοιμα σε ένα μήνα? Αυτό το λέω με κάθε συμπάθεια, αγαπητέ κύριε Δημαρά, γιατί ξέρεις, τα σωστά τα αναγνωρίζω, αλλά μην λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκονται. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλακάκης για το θέμα της τεχνολογίας. Δεν τον αφήσαμε να μιλήσει, να τελειώσει γρήγορα ο χρόνος. Λοιπόν, η τεχνολογία σε εμάς είναι προτεραιότητα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όλα αυτά τα θέματα, δεν θα το ανοίξω αυτό καθόλου, είναι στην προτεραιότητά μας. Να μαθαίνει γρήγορα πλέον ο πολίτης και δει οι νέοι. Οι νέοι γιατί δεν σκαμπάζουν από πολιτική? Γιατί δεν είναι ενημερωμένοι. Ή ενημερωθήκανε λάθος. Και γι' αυτό απέχουνε. Ξέρετε τι ποσοστό απεργίας είχε την προηγούμενη εβδομάδα της ΓΕΣΕ? Για ακούστε, 3%. 3%. Με αυτά λοιπόν τα λεγόμενα θέλει ένα επαναπροσανατολισμό. Να δούμε τι γίνεται. Όλοι διαμαρτύρονται, κόβονται μισθοί, κόβονται συντάξεις, ακριβένει η ζωή, ακριβένει το ρεύμα, τα χαράτσια το ένα το άλλο. Γιατί λοιπόν
αυτοί είναι σωστοί, όριμοι και δεν συμμετέχουν σε βανδαλώδεις καταστάσεις όπως η Χαλκιδική. Γιατί δεν μπορούσε με διάλογο να γίνει αυτό? Έπρεπε να πάνε 40 κουκουλοφόροι και να βάλουν φωτιά? Τι ξέρουμε την πολιτική θέση? Όχι στο κεφάλαιο, όχι στη διαπλοκή, όχι τα 11 δις να κερδίσω άλλους 70 δις, αλλά όχι να πάω να βάλεις φωτιά. Δεν στέκονται αυτά, παιδιά. Φεύγει ο κόσμος, τριμώχνεται. Παρεξηγηθήκατε κάποιοι προχθές που σας είπα κάτι. Δεν το ξαναλέω σήμερα. Και κάτι άλλο, κλείνοντας, απαντώ σε ορισμένους. Σημασία δεν έχει σήμερα τι είπαμε για τον απολογισμό. Σημασία έχει τι είπες προεκλογικά και πώς πορεύεσαι. Εγώ κάθε βράδυ, έστω και 3 ώρες, 4 ώρες, κοιμάμαι ήσυχος, παιδιά. Με το χέρι στην καρδιά και στο μυαλό. Καθαρά πράγματα. Μπούρδες δεν λέω. Ξεκάθαρα πράγματα. Μπούρδες δεν λέω. Και δεν θα αφήσω σε κανέναν να μετατρέψει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε μπουρδολογία. Γιατί περί μπουρδολογίας πρόκειται από ορισμένους που ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε. Γιατί δεν ξέρουν το αντικείμενο, δεν έχουν διαβάσει, δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πετάνε πυρουέτες. Άρα λοιπόν εγώ δέχομαι την κριτική σημείο προς σημείο. Τι λέγανε ο φίλος μου ο Σπύρος που λείπει σήμερα και είναι στη Βαλτιμόρη, που είναι? Πού? Στην? Στην? Όχι, δεν είναι στις Βρυξέλλες. Μετά τις Βρυξέλλες τα έφερα πήγαινε αλλού. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Στο Δουβλίνο. Λοιπόν, τι έλεγε? Ότι το ΕΣΠΑ δεν απορροφάται. Γιατί όμως ο κύριος Χατζηδάκης και ο πρωθυπουργός της χώρας μας έδωσε συγχαρητήρια? Γιατί υπάρχει αυτή η αντιστοιχία σε ένα θέμα μόνο? Άρα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να είστε καλά. Ψηφίστε με το χέρι στην καρδιά σας, με τη συνείδησή σας, με την πολιτική σας θέση την οποία έχετε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, ελεγχόμεθα για τα πάντα, αλλά να ξέρετε ένα και μοναδικό, ότι γίνεται δουλειά επί 24ωρου βάσεως. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Μπαίνει σε ψηφοφορία η έγκριση του απολογισμού πεπραγμένου της Περιφέρειας Αττικής έτους 2012. Ποιοι εγκρίνουν τον απολογισμό? Υπέρ. Κατά. Κατά η Περιφερειακή Σύμβουλη της Παράταξης Γιάννης Δημαράς, Άρμα Πολιτών, Λαϊκή Συσπήρωση, Αττική Συνεργασία στο Μνημόνιο, ο κύριος Χάγιος, ο κύριος Καπάνταης, Αττική Οικολόγικη Απάντηση. Λευκό. Λευκό, Αττική Νέα Προπτική, Αττική Οδός, Αττική Γη. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, κατά πλειοψηφία λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίνει τον απολογισμό πεπραγμένου Περιφέρειας Αττικής έτους 2012. Κύριε Πρόεδρε, να γραφτεί, μου συμβουλεύει ο κύριος Γάκης, να γραφτεί καθαρά, όμορφα και ωραία. Εντάξει, γράφεται λοιπόν το καθαρά, όμορφα και ωραία. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται συνεδρίαση. Καλό βράδυ.